Μπορώ να ρωτήσω εγώ μια ερώτηση. Η νεολαία που έχει ελληνική καταγωγή ενδιαφέρεται για τη γλώσσα, ας πούμε, αλλά όχι για να συνεννοείται και να ανταλλάσσει σουβενίρ, για να μπορεί να διαβάσει στο πρωτότυπο Σεφέρι, για να μπορεί να διαβάσει στο πρωτότυπο Λορετζάτο. Υπάρχουν τέτοια σημεία στην ελληνική νεολαία των Ηνωμένων Πολιτειών? Υπάρχει έλλειμμα, θα έλεγα, παρουσίασης όλου του μεγαλείου του πολιτισμού μας. Υπάρχουν μεν σημαντικές προσπάθειες στα ελληνικά σχολεία. Αρκετές ενορίες έχουν προγράμματα, αλλά φτάνουν στα βασικά. Και το θέμα είναι, γι' αυτό σας ρώτησα, είναι θέμα του τρόπου που θα μεταλαμπαδεύσεις αυτό τον έρωτα για το μεγαλείο μας, να δείξεις το μεγαλείο με κάποιον τρόπο, όχι σαν ιδεολογία όπως λέτε κι εσείς, αλλά σαν κάτι που θα το αγαπήσει και ο νέος ειδικά. Οι προσπάθειες που γίνονται μένουν στα βασικά, ας πούμε, του αλφαβήτου και κάποιων, ας πούμε, ποιημάτων απλών παιδικών. Και επειδή γενικώς ο χρόνος των Αμερικανών τρέχει με διαφορετικούς ρυθμούς και διαφορετική νοοτροπία, δεν δίνεται, πρέπει να αλλάξει όλη η νοοτροπία, πιστεύω, του σχολείου, που να ξεκινήσει από μικρή ηλικία προς τα παιδιά, να τα έλξει προς τον πολιτισμό μας. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά τρίτης γενιάς, ας πούμε, πλέον είναι κανονικά Αμερικανάκια, δεν έχουν επαφή με τον πραγματικό πολιτισμό. Βασικά είναι κάτι που το χάνουμε στην ίδια μας τη χώρα, αλλά πολλό δε μάλλον εδώ πέρα. Γι' αυτό θεωρώ αξιόλογο το έργο σας, είναι ένας φάρος, ας πούμε, και το θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να το διαδώσουμε περισσότερο για να υπάρξει μια αφύπνιση με κάποιον τρόπο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να πάψουμε να ελπίζουμε και να πολεμάμε. Θα το έχετε σκεφτεί και φαντάζομαι συζητήσει επανειλημμένα τι είναι αυτό το οποίο σώζει ακέραια και χωρίς συμβιβασμούς στην παρουσία των Εβραίων στην Αμερική. Είναι η αίσθηση ότι κομίζουν κάτι που αξίζει για όλους. Αυτό θα μπορούσε να είναι όχι απλώς μια ηθική διδαχή, αλλά ένα πρόγραμμα μελέτης, εκπαίδευσης, ευκαιριών κλπ. Αυτή ήταν και η έννοια της ερώτησης που σας έκανα, πώς ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να νιώσει την ανάγκη και πώς χάσαμε και αυτή την ενότητα και για την κοινότητα, το σχηματισμό της κοινότητας και το δεσμό ο οποίος συντηρούσε τον πολιτισμό μας στην ουσία. Είναι αξιοπερίεργο γιατί, όπως λέτε, ας πούμε, έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Δηλαδή, από τα μεγαλύτερα groups μεταναστών είμαστε εμείς και οι Εβραίοι και είναι τεράστια η διαφορά σε αυτή την αντιμετώπιση. Και έχουμε δύναμη ανεκμετάλλευτη εκτός των άλλων. Χάνεται μεγάλο κομμάτι της διασποράς. Είναι απλά έτσι ατομοκεντρική, όπως λέμε. Νομίζω ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι η συμπεριφορά είναι πάντοτε αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία που γεννάει την αδυναμία. Νομίζω ότι ειδικά στην αποδημία καλλιεργήθηκε ως μονόδρομος η αντίληψη που η Δύση προσπάθησε να εισαγάγει στην Ελλάδα από πολύ νωρίς, από τις δεκαετίες, από την πρώτη λειτουργία του κράτους στην Ελλάδα. Εσείς όμως στην Αμερική έχετε το προσόν την ίδια στιγμή να βλέπετε τα διέξοδα αυτού του πολιτισμού, ο οποίος έχει πολύ εντυπωσιακή στυλπνάδα, είναι στυλπνός, είναι εντυπωσιακός, αλλά από πίσω και ελοχεύει μια απανθρωπία αφάνταστη. Εάν μπορέσει κανείς να το πλησιάσει, να το εγγύσει, και μάλιστα σε ζωτικά θέματα, επιτρέψτε να πω για παράδειγμα, νομίζω ότι ο τύπος του δυτικού ανθρώπου είναι ο τύπος ο ανέραστος. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί να ερωτευθεί.
διότι δεν ξέρει να βγει από τον εαυτό του. Δεν του το έμαθε κανείς. Δεν τον οδήγησε κανείς στη χαρά του να ξεπεράσει το εγώ του και να πραγματώσει σχέση. Αυτό νομίζω ότι οι Έλληνες, ίσως με την οικογενειακή παράδοση, ίσως με κάποιες γραφικότητες, δεν ξέρω, το έχουμε διασώσει ακόμα. Ίσως, ίσως. Αλλά δυστυχώς βλέπετε είναι πολύ ευφυείς οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν την εξάλληψη της ελληνικής ιδιαιτερότητας από την ιστορία. Και έτσι οι πολιτικές ηγεσίες στο ελλαδικό κράτος είναι τελείως απροετοίμαστες και ανίκανες να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι εάν εσείς πενθείτε σε βαθμό α, επειδή η ελληνικότητα χάνεται στις ΗΠΑ, εμείς είμαστε βουτυγμένοι στο πένθος. Και παρόλα αυτά, βλέπετε, κάθε τόσο κάτι ξεπετιέται. Πραγματικά τρίβεις τα μάτια σου όταν ξέρεις πώς ήταν το ελληνικό κράτος στη δεκαετία του 30 και από αυτό το κράτος βγήκε ένας Σεφέρης. Βγήκε ένας Μάνος Χατζηδάκης. Είναι πραγματικά, δεν το λέω για ούτε να τρέφουμε ψευδεστήσεις και ελπίδες φρούδες, αλλά πάντως να το κρατάμε στα υπόψη. Κάτι υπάρχει ζωντανό, το οποίο αξίζει κανείς να ψάξει να το βρει. Να πούμε σε αυτό το σημείο, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να σηκώσουν το χέρι, το ηλεκτρονικό, για να μας κάνουν ερωτήσεις και έχουμε μερικές ήδη. Ναι. Για να γίνει ο διάλογος, βλέπω ότι έχουμε μία ερώτηση. Η Ξανθή Πικότζογιώργη είναι ιστορικός και αφού αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, είναι και πρώην επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΜΧΑ της Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα έχει και άλλες εμπειρίες στην Αμερική και νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει. Ερωτήσεις. Ναι, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθοδήγηση και την παρηγορία γενικώς που μας προσφέρετε τόσα χρόνια που σας παρακολουθώ από την Ελλάδα ακόμα με τα βιβλία και τις επιφυλίδες, τις ομιλίες σας. Πραγματικά ήταν βάλσαμο αυτή η συνάντηση σήμερα. Δυστυχώς απουσιάζει αυτού του είδους ο προβληματισμός για να απαντήσω λιγάκι και σε αυτό που ρωτήσατε για τις ελληνικές κοινότητες και το οποίο βέβαια απάντησε ο Βασίλης σύντομα. Δυστυχώς υπάρχει ένα σύνδρομο κατωτερότητας, ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας των Ελλήνων, των περισσότερων μεταναστών που ήρθαν εδώ. Και αναφέρομαι στο σύνολο και όχι βεβαίως τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να κάνουν, να εκπονήσουν διατριβές ή μεταπτυχιακά, οι οποίοι όμως δεν έχουν δυστυχώς παρά ελάχιστη ή περισσότερη σχέση με τις κοινότητες. Και ήθελα σε αυτό να σας αναφέρω και θα ήθελα να ρωτήσω πώς το βλέπετε κι εσείς. Χθες παρακολουθούσα διαδικτυακά μια ημερίδα που διοργανώθηκε από ελληνοαμερικανούς ακαδημαϊκούς με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, όπου εκεί πέρα παρουσιάστηκαν πάρα πολλά, μεταξύ των οποίων και η ανάγκη κατά αυτούς να υπάρξει μια καινούρια ταυτότητα ελληνική σε όλη την ομογένεια, παγκόσμια και κοσμικού χαρακτήρα. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς το προσδιορίζανε, πώς θέλουν να το προσδιορίσουν, αλλά σίγουρα αντιτίθετο στην ύπαρξη των κοινοτήτων όπως τις ξέρουμε σε άμεση σχέση με την Εκκλησία. Και στράφηκαν πάρα πολύ ιδίως δύο ομιλητές εναντίον του τρόπου με τον οποίο γιορτάζουμε στα ελληνικά σχολεία την Ελληνική Επανάσταση.
φάνηκε να τους ενοχλεί ιδιαίτερα το ηρωικό στοιχείο και η παρουσίαση κάποιων, όπως τους λένε οι ίδιοι εντός εισαγωγικών, αποκαλούνται ήρωες, όπως ο Αθανάσιος Διάκος, για παράδειγμα. Και πιστεύουν ότι αυτά τα πρότυπα δεν πρέπει να περνάνε στις σύγχρονες γενιές. Εσείς τι καταλαβαίνετε, γιατί συμβαίνει αυτό, ποιους στόχους εξυπηρετεί αυτή η τάση? Κοιτάξτε, είναι η αρρώστια που μας μαστίζει. Και δεν είναι λίγα τα χρόνια που μας μαστίζει αυτή η αρρώστια. Ήδη από την περίοδο του Παπαδιαμάντη και πιο πριν ακόμα, εμφανιζόταν αυτή η στάση και αυτή η νοοτροπία, σαφώς. Έχει μια δικαιολογία ότι ο Έλληνας σε αυτό το κράτος, το μίζερο που του επέτρεψαν να φτιάξει και το οποίο δεν το διοικεί, το διευθύνουν οι μεγάλες δυνάμεις σε όλα, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Απλώς μας ανακοινώνουν ότι εκτός αεροπορικές βάσεις, εκτός από την Κρήτη, θα έχουν και στην Αλεξανδρούπολη ή εδώ ή εκεί. Και δεν είναι θέμα ποσοστού κατοχής της γης. Είναι ότι αυτή η σχέση μας, η εξάρτησή μας από τη Δύση, έχει μεθοδευτεί με τρόπο, είναι φανερό, να είναι οικονομική δέσμευση, να είμαστε πάντοτε χρεωμένοι στη Δύση, επομένως υποχρεωμένοι και να υπακούμε σε όλους τους όρους, όλα τα μέτρα που θα μας υποδείξει για να ξελασπώσουμε. Λοιπόν, γίνονται βήματα. Επαναλαμβάνω, η γενιά του 30, η γενιά του 60 έκαναν πολύ μεγάλα βήματα. Δεν αρκούν και δεν ξέρω πόσο το λαϊκό σώμα έχει τη δύναμη και τον εύρο να επιβιώσει μέσα από αυτή την πλήση εγκεφάλου που του κάνουν μέρα νύχτα οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα κλπ. Και κυρίως η παιδεία. Δυστυχώς μετά τη δικτατορία, με την πρόφαση ότι η δικτατορία είχε το σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πρέπει ό,τι έχει σχέση με την πνευματική παράδοση του ελληνισμού, δηλαδή με το νόημα, τη φιλοσοφία της πράξης του ελληνισμού. Αυτό είναι η Εκκλησία για τον ελληνισμό. Με το πρόσχημα λοιπόν της δικτατορίας να εξαλειφθεί κάθε ίχνος και από τα σχολεία και από το δημόσιο βίο. Δεν ξέρω. Θα σας πω μόνο και δεχτείτε το όπως νομίζετε. Θα σας πω μόνο τη φράση του Μακρυγιάννη. Πώς το λέει, ότι εμείς οι Έλληνες όλα τα θεριά τρώγουν από μας, αλλά κάτι απομένει πάντοτε. Όλα τα θεριά τρώγουν από μας και όμως πάντοτε κάτι απομένει. Όταν έχετε αυτή τη διανόηση της φτύνιας και εξαργυρωμένη με ρουσφέτια και με χίλια δυο ανάλογα, και από την άλλη μεριά βγαίνει ο ελίτης, ακόμα ο ελίτης, που δεν είναι εντελώς πια πρόσφατος δικός μας, και λέει «Λάμπει μέσα μου κείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει». Τα πει όλα, όλα. Τι αρχαία Ελλάδα, τι Βυζάντιο, τα πάντα. «Λάμπει μέσα μου κείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει». Πώς γεννήθηκε αυτός? Πώς γεννήθηκαν τόσα άλλα ονόματα που ανέφερα και προηγουμένως? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λειτουργήσει αυτό και σαν μια ψευδοαισιοδοξία. Εφόσον υπήρξαν αυτοί, άρα θα υπάρχουν πάντα κάποιοι. Όχι. Μπορεί να μην υπάρξει κανείς. Μπορεί πράγματι να εγκαταλειφθούμε σε μια κατάσταση η οποία, γιατί βλέπετε και οι πολιτικοί μας ηγέτες εισαγωγικά, καυχόνται για πράγματα τα οποία μόνο μπορούν να μετρηθούν με τις αξίες του τι η Δύση εκτιμά ως πρόοδο, ως κατόρθωμα. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Ότι πήραμε καλό βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση της αγοράς ή στην
στη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος ή δεν ξέρω πού. Επαναλαμβάνω ότι θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην ελληνική μήτρα και στο φύτρο το ελληνικό πρέπει να διασώζεται κάτι που κάθε τόσο εκρήγνεται και φανερώνει, ρίχνει φως στην άλλη οπτική, την ελληνική. Μακάρι να έχω δίκιο. Αλλιώς... Ευχαριστώ. Εμείς το παλεύουμε στα ελληνικά σχολεία και προσπαθούμε πάρα πολύ εδώ στην ομογένεια, οι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επιτρέψτε μου να πω, συγγνώμη, αλλά αν νομίζετε, σίγουρα το έχετε σκεφτεί πολύ περισσότερο από μένα. Συγκεντρώστε λίγο, επικεντρώστε το αίτημά σας. Επιτέλους το Ελένη Κόλεζ να γίνει ένα σχολείο που να το ζηλεύουν τα Αμερικανόπουλα, όχι τα Ελληνόπουλα. Να μπορεί ένα Αμερικανόπουλο πρικισμένο να σπουδάσει εκεί την αρχαία τέχνη, τη φιλολογία, την πολιτική, την... Αυτό. Απόλυτο δίκιο και αυτό το συγγνώμη που θα αναφερθώ στο όνομα του συζύγου, του πατρός Φιλίππου Ζημάρη, επειδή ανήκει στο προσωπικό της σχολής, πάρα πολλές φορές το έχει προτείνει ότι η σχολή πρέπει να γίνει ένα κέντρο ελληνικού πολιτισμού. Να μην χρειάζεται κάποιος να πάει στο Harvard, να μπορεί να πηγαίνει στο Hellenic College για να πάρει αυτές τις γνώσεις. Εγώ, μακάρι να υπάρξει η βούληση άνωθεν, μακάρι. Αυτό θα υπάρξει με πίεση. Και αυτό το κρατάμε όλοι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το διάλογο. Αν είναι κανείς άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι, βλέπω ένα πρόσωπο. Και θέλω να πω κάτι. Αυτό που είπε η Ξανθίπη, ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες να έχουν ήρωες, μου φαίνεται ότι στην Ευρώπη και στην Γαλλία και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν ήρωες και επιτρέπεται. Γι' αυτό κάτι δεν πάει καλά εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί για τους Έλληνες δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να έχουμε ήρωες και να έχουμε μύθους, γιατί χρειαζόμαστε όλα αυτά. Αλλά στην Ευρώπη, στην Αγγλία, έχουν τους ήρωες και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι λίγο παράξενο. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Γιαναρά? Αυτό κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα μια ερμηνεία. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια ιστορικά αποθυμένα στις ευρωπαϊκές συνειδήσεις. Ένας σπουδαίος ιστορικός Γάλλος, ο Ζακ Λε Γκοφ, μεσαιωνολόγος, δυτικός, προοδευτικός, αλλά τίμιος. Σημειώνει σε ένα βιβλίο που έχει γράψει για το Βυζάντιο, σημειώνει ότι όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, οι Ευρωπαίοι λόγοι και άρχοντες της Δύσης επιτέλους ανακουφίστηκαν που έλειψε αυτό το καρκίνωμα. Αλλά βέβαια δεν το έδειξαν προς τα έξω, έδειξαν ότι υπήρξε πένθος και στη Δύση για την απώλεια της Κωνσταντινούπολης. Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι δυτικές κοινωνίες, παρόλο τον ανθεληνισμό της πολιτικής που τον έχουμε γευθεί πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια, οι δυτικές κοινωνίες έχουν έναν οργανικό φιλελληνισμό, οργανικό όταν λέω, από τη δουλειά τους, επειδή όσοι κάνουν τίμια τη δουλειά τους, ως ιστορικοί, ως μελετητές, μας έχουν δώσει τεκμήρια για την ελληνική γνησιότητα, τα οποία είναι πάρα πολύ πολύτιμα. Μια μικρή ερώτηση. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να γίνει φιλόσοφος? Σαν τι πρέπει να κάνει? Αγόρι μου, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Πρέπει απλώς να αγαπάει όλο και περισσότερο αυτό που θέλει. Δηλαδή να ασχοληθεί με αγάπη, να διαβάσει κείμενα, να διαβάσει ενδιαφέροντα βιβλία, να μεθύσει με αυτήν την σοφία που έχει αποτεθεί
πάνω στα φιλοσοφικά, μέσα στα φιλοσοφικά βιβλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άρα, η ερώτηση είναι η εξής. Είπατε, κύριε Γιαναρά, ότι η Ελλάδα χωρίς τη Μικρά Ασία δεν υπάρχει. Σήμερα αυτό που καλλιεργείται ως πολιτικά ορθή άποψη είναι το δικαίωμα των Τούρκων στο Αιγαίο. Το δικαίωμα τους δηλαδή να σφετερίζονται τον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Λέσβο και στη Σκύρο. Θεωρείται αυτονόητο. Αλλά το δικαίωμα μας να διεκδικήσουμε μια πανάρχαια ελληνική περιοχή όπως η Μικρά Ασία, έστω ως αντίλογο ή ως ανάγκη αμυντικής προστασίας, θεωρείται εθνικισμός και γραφικότητα. Ούτε καν ως διπλωματικό όπλο δεν είναι ανεκτό πλέον στην νεοελληνική συνείδηση. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, δεδομένου ότι κανένα ελληνικό κόμμα δεν τολμά να το ξεστομίσει, ούτε ως μαξιμαλιστικό ενδεχόμενο ή ως διπλωματικό ελιγμό? Φυσικά και δεν ξέρω. Δεν έχω μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά απλώς να σχολιάσω ότι αυτό το ερώτημα, το οποίο δείχνει σε πόσο ασφικτικό εγκλισμό είναι πια ο ελληνισμός κάτω από τον δυτικό έλεγχο, ότι αυτό το γεγονός μπορεί να γεννήσει αντίσταση. Πάντοτε μία βία γεννάει αντίσταση, μία αυθαιρεσία, μία απολυταρχία. Και αυτή τη στιγμή ο ρόλος της Δύσης απέναντι στην Ελλάδα είναι ακριβώς μία απολυταρχία, βία, επιβολή. Είναι τραγικές οι συνθήκες που ζούμε σε ορισμένα θέματα. Ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η Τουρκία στην άμυνα υποτίθεται της Μεσογείου ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία με συνεχούς δανεισμούς. Είναι μεγάλα και δύσκολα θέματα, αλλά σε αυτό που ρωτήσατε η απάντησή μου θα ήταν ότι πράγματι ο ελληνισμός μπορεί να αντισταθεί με τρόπους που δεν προδιαγράφονται. Να γεννηθεί η αντίδραση. Ποια θα είναι, πώς θα είναι, αυτό δεν μπορεί να λεχθεί, γιατί αυτό το καθορίζει η σοφία και η σύνεση της στιγμής. Όπως σε κάθε πόλεμο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, για την κοινωνική επαλήθευση της γνώσης που αναφερθήκατε αρχικά, στην οποία αναφερθήκατε αρχικά. Μπορεί να λειτουργήσει και σε κοινωνίες αλλοτριωμένες, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή, αν ο καθένας ιδιάζει, τι γίνεται τότε? Δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί η γνώση, όπως την κοινωνούμε, είναι κατόρθωμα. Δηλαδή, για να προσλάβω εγώ μια αλήθεια, πρέπει να παραιτηθώ από την ισχυρογνωμοσύνη μου, ότι εγώ την ξέρω αυτή την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να την πάρω από εσάς. Ή εγώ έχω πεποίθηση στη σχολή τάδε ή στην ιδεολογία τάδε και ό,τι μου πούν από το κόμμα ή από την έδρα θα το ακολουθήσω. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο πάντοτε της προσωπικής αντίστασης, αλλά μην του δίνουμε πάρα πολύ, μην το βλέπουμε πολύ αισιόδοξα αυτό. Γιατί η αντίδραση η ατομική, όσο δυνατή και αν είναι, είναι εφήμερη. Τα άτομα ζούμε, περνάμε, φεύγουμε. Εκείνο που... Άρα είναι δύσκολη δηλαδή η έξοδος από μια τέτοια κατάσταση σε μια κοινωνία αλλοτριωμένη. Ουσιαστικά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κριτήριο για να βγει από την κρίση της. Θα έλεγα όχι απλώς δύσκολη, είναι αδύνατη. Αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι οι Έλληνες υπήρξαν στιγμές και άλλοι λαοί, όχι μόνο οι Έλληνες, που το αδύνατο το κάνανε δυνατό. Πίστεψαν σε αυτό, πίστεψαν ίσως πολύ χαρακτηριστική είναι η ακραία διατύπωση ελευθερία ή θάνατος. Ή θα έχω ελευθερία ή δεν θέλω να υπάρχω. Λοιπόν, τέτοια διλήμματα
αναπτύσσονται μέσα στην ιστορία και στην πορεία του κόσμου και κρίνουν την οριμότητα και την καθαρότητα των λαών, των πολιτισμών, των κοινωνικών σχημάτων. Μία ερώτηση που είχαμε, πώς θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα να διατηρηθεί και να συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τις νεότερες και επόμενες γενιές της Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα από την εμπειρία σας έχετε να προτείνετε κάποιον τρόπο? Ξέρετε, επί χρόνια ήμουν και νεότερος. Ο μεγάλος μου καημός ήταν να οργανώσουμε με έναν μεγάλο εκδότη Αμερικανό μια παρέμβαση σύγχρονης ελληνικής πνευματικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή να μεταφραστούν με καλές μεταφράσεις τα βιβλία του Σεφέρη, όχι η ποίηση, τα δοκίμια του Σεφέρη, τα δοκίμια του Ελίτη, του Πικιόνι, του Θεοτοκά, του Λορεντζάτου, του... Ναι, και αυτά να εκδοθούν από έναν μεγάλο εκδότη, ώστε να έχουν εχέγγυα κυκλοφορίας. Να μην είναι κάποιος δευτερεύων που θα τα κλείσει σε μια αποθηκούλα. Αυτό θέλει μια οργάνωση επιτελική. Πώς να γίνει, και έχει άλλοι λαοί το έχουν. Οι Γάλλοι είναι άφαστοι σε αυτό. Η γαλλική λογοτεχνία έχει μεταφραστεί σχεδόν όλη στα αγγλικά. Και φιλοσοφία. Λοιπόν, εφόσον δεν κατορθώνουμε από μόνα τους τα έργα μας να κινήσουν το ενδιαφέρον της Δύσης, να το σπρώχναμε λίγο, να το οργανώναμε. Ένας μεγάλος Αμερικανός εκδότης, συγχωρέστε με λίγο σε αυτό το σημείο να περιευτολογήσω, γιατί είναι καημός μεγάλος, ότι έχω χρόνια που παλεύω για αυτό το ενδεχόμενο και δεν έχει βρεθεί καμία λύση. Βλέπετε Αμερικανούς επιτυχημένους Έλληνες και ξοδεύουν τεράστια ποσά για να χτιστεί, ξέρω κι εγώ, μια αίθουσα που θα φέρει το όνομά τους ή να χτιστεί ένα άγαλμα στην πλατεία, και δεν έχει υπάρξει η ίδια φιλοδοξία για να γίνει γνωστό, να γίνει γνωστή η ελληνική ιδιαιτερότητα, τα βιβλία της Πενελόπης Δέλτα για τα παιδιά. Είδατε κάτι άλλο εκτός από την Πενελόπη Δέλτα για τα παιδιά? Βέβαια, δεν είμαι έτοιμος όμως. Αυτή την ώρα είμαι... Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να κρατηθούμε σε επαφή και να σας στείλω προτάσεις. Ναι. Θα άξιζε να αναφέρουμε πώς μας προέκυψε ο όρος Βυζαντινός στην ιστορία μας, γιατί πολλοίς κόσμος δεν το γνωρίζει. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν η Αυτοκρατορία των Ρωμαίων. Ρωμαϊκή. Οι Έλληνες είχαν υποταχθεί στους Ρωμαίους. Αλλά στη διάρκεια των αιώνων, όχι απλώς μερικών ετών, ο ελληνικός πολιτισμός είχε γίνει το κύριο γνώρισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δέστε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο Παύλος κιόλα, ο Απόστολος Παύλος, γράφει μια επιστολή προς Ρωμαίους. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Και τη γράφει φυσικά ελληνικά. Δεν έχει δισταγμό ότι κάποιοι δεν θα το καταλάβουν. Στο πρώτο αιώνα, και η ελληνική γλώσσα είναι κυρίαρχη. Λοιπόν, όλος ο πολιτισμός σώζεται ευτυχώς ακόμα η λέξη στο ρωμαϊκό. Τον ελληνισμό το λέμε το ρωμαϊκό. Γιατί έγινε μια σύμπηξη πολιτισμών και φυλών και λαών χωρίς να θυγεί τίποτε, χωρίς δηλαδή να υπάρξει θέμα καταπίεσης ενός λαού εξαιτίας ενός άλλου. Το όνομα επομένως Βυζαντινός, αυτό ρωτήσατε.
Η λέξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 15ο αιώνα, όπου εξ αφορμής του Βυζαντίου, που ήταν η αρχαϊκή κοινότητα στον Κεράτιο Κόλπο πριν από την κλασική Ελλάδα, έδωσε αφορμή στον Βόλφ, νομίζω, να ονομάσει την αυτοκρατορία των Ρωμαίων Βυζαντινή, Βυζάντιο. Α, επειδή την πρώτη, αυτό είδα τα αρχίζω και τα χάνω, επειδή τον πρώτο οικισμό στον Κεράτιο Κόλπο τον ίδρυσε ο Βίζας, ο Μεγαρεύς. Δηλαδή μια ομάδα μεγαραίων πήγαν και στήσανε απικία στον Κεράτιο Κόλπο. Και επειδή έγινε αυτό αιώνες προ Χριστού, οι Ευρωπαίοι βρήκαν την ευκαιρία και αλλάξαν το όνομα. Και δεν είναι πια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί τώρα τη λέξη Ρωμαϊκός την διεκδικούν απολύτως και μόνο οι Δυτικοί. Εάν πάτε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο, θα το πιστοποιήσετε αυτό, δυστυχώς πολύ προκλητικά. Λοιπόν, το Βυζάντιο και το Βυζαντινός είναι σαν να μου λέτε εμένα, ξέρω, ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να λέγεται Μοριάς και Μωραΐτες. Είναι εντελώς αυθαίρετο και εντελώς εσκεμμένα δόλιο. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση. Απλά θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, στην αναλογία που έφερε για το όνομα του Μοριά, κάτι που έχω διαβάσει από κάποιον δυτικό μελετητή, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά ήταν ένα παρόμοιο σχόλιο, ότι θα ήταν αντίστοιχο η ονομασία Βυζάντιο, θα ήταν αντίστοιχο με το να ονομάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες New Amsterdam, που ήταν το πρώην όνομα της μεγαλύτερης πόλης τους. Νομίζω ότι δυστυχώς πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την ωραία συζήτηση, για να μην κουράζουμε το καθηγητή, και να αφήσουμε κάτι για μελλοντικές συναντήσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο διάλογο. Νομίζω ότι πράγματι ήταν πολύ ωραίο. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι όλους τους συμμετέχοντες. Το Αντίφωνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Ελλάδα για την βοήθειά σας. Κώστα Βεργή, τον Βασίλη εδώ και την Ιωάννα, γιατί συνέχεια ήταν πίσω από τις σκηνές και μας βοηθούσε. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ενορία της κίνησης εδώ, στο Rhode Island, και κυρίως τον κύριο Γιαναρά. Ελπίζουμε να δεχθεί να μπορέσουμε να κάνουμε άλλες τέτοιες ωραίες συζητήσεις και συναντήσεις. Όπως λέτε κι εσείς, να έχουμε έτσι κοινωνία. Είναι ωραίο και, όπως λέτε και στα βιβλία σας, να γνωρίζουμε τα πράγματα, όχι απλώς να τα κατανοούμε. Μακάρι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τέτοια ωραία γεγονότα. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν θέλεις να πεις τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που μας δώσατε απόψε, κύριε Γιαναρά. Εύχομαι και εγώ να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο μέλλον αυτή τη συζήτηση. Ο Θεός να σας έχει καλά. Ευχαριστώ εγώ και είμαι υπόχρεος στην αγάπη σας. Και πήρα κουράγιο, γιατί πραγματικά δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους συζητητές σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό.